Καλημερίζω τον κύριο Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίν και καλή ραδιοφωνική χρονιά σου έχω. Να είστε καλά. Κύριε Κοκοτσάκη, 2,5 μήνες από τότε που είχαμε την τελευταία εκπομπή έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και έχουν αναδειχτεί πράγματα και θάματα. Το υλικό πια θα έλεγα ξεχυλίζει για την τραγωδία. Είναι έτσι? Αυτό είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια του θέρους τόσο η ομάδα μου όσο και άλλοι συνεργάτες δεν σταματήσαμε να εργαζόμαστε και θα έλεγα ότι ενισχύονται έτσι περαιτέρω τα συμπεράσματα τα οποία είχαμε τελευταία αναδείξει τη δική σας εκπομπή στην εκπομπή Αντίθεση. Θέλω να μου πείτε το βασικό πίνακα των εξελίξεων. Αν σας ζητούσε κάποιος να αξιολογήσετε σε αυτούς 2,5 μήνες, ποια είναι τα νέα σοβαρά στοιχεία, ξεκινώντας αν θέλετε όχι πια από τη συμπληρωματική έκθεση την οποία εμπλωτίζεται διαρκώς της δικής σας πραγματογνωμοσύνης, αλλά από την τεχνική έκθεση Φαϊζάλ και φτάνοντας μέχρι σήμερα. Ποια είναι τα σημεία εκείνα που κατά τη γνώμη σας πια αποτελούν καμπή? Θα ξεκινήσω με ιεραρχικά. Ο Φαϊζάλ Καν, ένας Ινδός κορυφαίος επιστήμονας, ο οποίος εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξειδικεύεται στους υδρογονάνθρακες, στα καύσιμα δηλαδή και στα χημικά, και είναι ένας από αυτούς που έχουν διερευνήσει πολύ μεγάλα ατυχήματα, δυστυχήματα, εν πάση περιπτώσει. Επιλέχθηκε από την ομάδα μας, της δώσαμε όλο το υλικό το οποίο του δώσαμε που χρειαζόταν. Αυτός δεν χρειάστηκε πάρα πολύ, γιατί μπορεί από πάρα πολύ εύκολα να διακρίνει. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι είχαμε εμείς στην κατοχή μας που δουλέψαμε, το δώσαμε στον άνθρωπο αυτόν. Και ο άνθρωπος αυτός κατάφερε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο και εξέδωσε το πόρισμά του, το οποίο με πολύ κόπο θα έλεγα μπήκε στη δικογραφία. Ακριβώς μετά, αν θυμάστε, στην έκθεσή μας υπολογίζαμε τον αριθμό νεκρών από τη φωτιά, τόσο από τα ευρήματα τα ιατροδικαστικά, την εμπειρία τη δική μας, αλλά και τα στατιστικά που προέρχονται από διεθνείς στατιστικές μελέτες, μαθηματικά δηλαδή, ότι ήταν κατελάσει το 16 και μπορεί να ήταν και οι 30, δηλαδή 30 εγκαυματίες, νεκρούς από εγκαύματα είχαμε, άρα υποθέταμε από 16 ως 30. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σαχίνη, διότι είναι πολύ διαφορετικό να λέμε ότι 30 άνθρωποι επέζησαν του τροχαίου και πέθαναν από τη φωτιά, και διαφορετικό είναι να λέμε ότι από το τροχαίο δυστύχημα είχαμε 56 συν ένα αγνοούμενο. Σωστά. Είναι διαφορετικά πράγματα, διότι αμέσως θα λέγαμε τι ήταν αυτό που τους έκαψε, και αν δεν ήταν αυτό που τους έκαψε, άνθρωποι αυτοί πιθανότατα θα είχαν επιβιώσει. Όταν εμείς το ανακοινώσαμε σαν ομάδα, δεν μας επιτέθηκαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, όπως ήταν η Χελένη Κλέιν, πολιτεία, ιατροδικαστές κλπ. Πάλι είχαμε εκ των έσω την επίθεση, και αν θυμάστε πάλι κάποιοι απαγόρευσαν σε μένα σε εισαγωγικά να μιλάω για τα παιδιά τους, τα νεκρά παιδιά τους, και ήθελα εδώ να πω ότι το λέω έτσι ιστορικά, το λέω θεολογικά, ότι ένας νεκρός δεν έχει ιδιοκτήτες, ανήκει στο Θεό. Και εγώ και η ομάδα μου, όταν διερευνούμε, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κανέναν. Διερευνούμε ούτως ή άλλως για όλους, και είτε είμαι τεχνικός σύμβουλος μερικών, εργάζομαι για την αποκάλυψη της αλήθειας, ή η αλήθεια δεν έχει περικοπές, δεν είναι μισή αλήθεια, πρέπει να είναι ολόκληρη. Έτσι λοιπόν, κάποιοι μας άκουσαν. Και αυτό που μας άκουσαν συνέβη όταν κάποιοι συγγενείς, και αναφέρομαι στο Χρήστο Κωνσταντινίδη και κάποιους άλλους, υπέβαλαν μήνυση κατά των ιατροδικαστών γιατί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Οι ιατροδικαστές λοιπόν ακλήθηκαν πλέον από τη δικαιοσύνη και γνωμάτευσαν και περιέγραψαν το μηχανισμό θανάτου, πολύ περισσότερο από ό,τι περιγράφαμε εμείς, και κατέληξαν ότι και οι 30, χωρίς αδιάψευστα πλέον, πέθαναν από τη φωτιά. Είναι τόσο παραστατική η περιγραφή τους που δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αυτό έγινε εισαγγελική διάταξη. Είναι δηλαδή, έχει τελεσθεί δική όσον αφορά την αιτία θανάτου. Επίσημα λοιπόν, κρατικά, από την πλευρά της δικαιοσύνης, έχει όχι μόνο δεχτεί το πόρισμα το δικό μας, αλλά το έχει υπερκεράσει κιόλας. Και η δικαιοσύνη πλέον έχει αποφανθεί ότι 30 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της φωτιάς και όχι εξαιτίας του τροχαίου. Δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι, ούτε καμία τελίτσα για να ξεφύγει κάποιος από αυτό.
Είναι πλέον δεδομένο. Αυτό είναι το δεύτερο που συνέβη το θέρος. Και είναι μια εξέλιξη πέρα, γιατί εσείς ό,τι κάνετε, δεν το κάνετε για να σας πούνε δικαιωθήκατε. Είναι μια εξέλιξη που έρχεται και κουμπώνει στις βασικές σας διαπιστώσεις με ένα τόσο εμφατικό τρόπο, δηλαδή και με την ιατροδικαστική, που νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους. Με δυσυπόστατες σχέσεις, από τη μία κάποιοι να εμφανίζονται τεχνικοί σύμβουλοι κάποιων και από την άλλη να είναι και υπεύθυνοι για αυτά τα θέματα στα ελληνικά χωάξεις, σταματήσανε τελικά να γράφουν, διότι κατάλαβαν το πράγμα σοβάρεψε πάρα πολύ. Καλά. Με τα ελληνικά χωάξεις. Αυτά είναι ανέκδοτο, κύριε Γιώργο, είναι ανέκδοτο. Και με το δεδομένο ότι ένας από αυτούς που αποτελούν μια ομάδα τεχνικών συμβούλων είναι εργαζόμενος εκεί και επιστημονικός συνεργάτης, και του οποίου οι εκθέσεις προβάλλονται από τα ελληνικά ΧΟΑΚ σαν ιδανικές και στοιχειοθετημένες, σε αντίθετα με τις δικές μας, οι οποίες είναι έκθεση ιδεών ή προϊόν συνωμοσίας. Δεν θα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχολούμαστε. Αυτά ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνεται. Δεν είναι για μας θέμα δικαίωσης προσωπικής. Είναι και όταν τα βλέπουμε αυτά και σιγά σιγά με τον τρόπο έρχονται και καθίζουν πάνω σε αυτά που λέμε. Εντάξει, υπάρχει μια ικανοποίηση από εμάς. Μακάρι να μην είσαι συμβητή, ποτέ γιατί μην είχαμε δικαιωθεί για κάτι. Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, με βάση την τεχνική έκθεση CAN, που επιβεβαίωσε όλο το φαινόμενο της έκρηξης, το λόγο της έκρηξης, τα λέω απλά λαϊκά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν μπαίνω σε τεχνικές ορολογίες τώρα εδώ και το λέω για όσους θα κάθονται να διλύζουν τον κόνοπα και να καταπίνουν την Κάμιλο σήμερα, ακούγοντάς σας. Η τεχνική έκθεση CAN, που επιβεβαιώνει τα πάντα και για τους υδρογονάνθρακες, δηλαδή για το έλαιος σιλικόνης, για το φαινόμενο fireball, το τι έκανε η έκρηξη αυτή. Συν η υποχρέωση πια των ιατροδικαστών με βούλα να πούν ότι 30 τουλάχιστον άνθρωποι χάθηκαν από την πυρκαγιά, από τη φωτιά, κάηκαν, είναι δύο γεγονότα που στην αρχική σας τεχνική πραγματογνωμοσύνη κουμπώνουν απόλυτα και ταυτόχρονα οδήγησαν τον ειδικό εφέτη ανακριτή να κρατήσει τη δικογραφία με χίλια βάσανα, διότι θέλω να το πείτε. Η τεχνική έκθεση του κορυφαίου Αμερικανού καθηγητή έγινε με πολύ κόπο αποδεκτή από την ελληνική δικαιοσύνη, για να τα ξέρει ο κόσμος, δεν έγινε έτσι απλά, διότι θέλαν, λέει, το γνήσιο της υπογραφής του. Και όχι μόνο. Κοιτάξτε, το γνήσιο της υπογραφής είναι μια ελληνική πατέντα, δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό έχουν άλλο τρόπο να αποδεικνύουν την πραγματικότητα. Αναγκαστήκαμε να έρθουμε σε επαφή με τον ίδιο τον καθηγητή και καταλαβαίνετε, δεν είναι και τόσο εύκολο σε ένα κορυφαίο του είδους, ο οποίος οικειοθελώς και αδαπάνος για μας, γιατί αν μας ζητούσε τον background είναι τέτοιο που αν μπαίναμε στο οικονομικό δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, γιατί τα budget αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ υψηλά, αλλά επειδή ακριβώς έχει ενδιαφέρον σαν επιστήμονας για αυτό το φαινόμενο, αυτό το συγκεκριμένο που έγινε στην Ελλάδα, και δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να αποδεχθεί ότι το έλαιος σιλικόνης κατάφερε να κάνει αυτά τα πράγματα, και λέω τη λέξη κατάφερε, και ως απόδειξη του ότι δεν τα κατάφερε είναι ότι κανένα τρένο στον κόσμο δεν σταμάτησε, γιατί όλα τα τρένα στον κόσμο χρησιμοποιούν έλαιος σιλικόνης ως ψυκτικό μέσο. Του φάνηκε παράξενο όταν δεν μπορούσαν να δεχθούν, ενώ και για μας παράξενο, όλες μας οι εκθέσεις με τον ίδιο τρόπο στα λύκανα, για καμιά δεν ζητήθηκε. Ακριβές αντίγραφοι γνήσεων της υπογραφής, ούτε για τη δική μου ακόμα. Μπήκε στη δικογραφία με τον ίδιο τρόπο τα έστειλα. Ο κύριος καθηγητής όμως το έκανε και το έκανε απευθείας στον κύριο ανακριτή μετά, μέσω του σερβερ του Πανεπιστημίου. Είναι πιστοποιημένο. Ούτε και τότε έγινε δεχτό. Εν πάση περιπτώσει, με πολύ μεγάλες πιέσεις, αφού ζήτησε να πάει ο ίδιος να καταθέσει το ελληνικό προξενείο της περιοχής που μένει και να το καταθέσει, προφανώς μετά πίστηκαν και το δέχτηκαν, αφού μας ανάγκασαν βέβαια να πληρώσουμε την επίσημη μετάφραση εμείς, και σαν δικόγραφο θα έπρεπε να γίνει από την ίδια την πολιτεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει ολοκληρώθηκε και μπήκε. Ο κύριος καθηγητής δύο πράγματα τονίζει, ότι αυτό που έγινε δεν είναι εξαιτίας του ελαίου σιλικόνης. Κοιτάξτε, σε όλα τα πανεπιστήμια διδάσκεται αυτός ο άνθρωπος, σε όλα τα πολυτεχνία. Είναι δύσκολο δηλαδή για οποιονδήποτε να μπορέσει να σταθεί απέναντι σε αυτή την απόδειξη, γιατί ο ίδιος λέει ότι είναι έτοιμος να έρθει στα ελληνικά δικαστήρια να καταθέσει. Μάλιστα. Το λέει και στον κύριο ανακριτή στο τέλος της έκθεσής του. Άρα λοιπόν είναι τόσο σίγουρος που δεν έχει κανένα πρόβλημα ως καθηγητής πλέον και ως επιστήμονας να έρθει.
Αυτό ήταν σημαντικό γεγονός, το οποίο άρχισε να ταράζει τα νερά και υπήρξε μια έντονη κινητικότητα, όμως δεν έπαιξε πουθενά. Όπως και η δικαστική απόφαση πλέον, το βούλευμα, ναι. Όχι το βούλευμα, η διάταξη για 30 νεκρούς. Λυπάμαι, αλλά δεν έχει παίξει πουθενά. 30 άνθρωποι με μαρτυρικό θάνατο, που αν μπορέσω και βρω το θάρρος ή να πω στους ακροατές πώς περιγράφεται ο μηχανισμός θανάτου για να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε και κουμπώνει με την κατάθεση αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Και είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν κατέθεταν οι αυτοκτημάτες. Ο κόσμος πρέπει να. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη στο χώρο εκείνο και είναι πολύ τραγικό. Ήρθε όμως αυτή η διάταξη, το περιγράφει λεπτομερώς, τόσο αναπηρχιαστικά που ούτε εγώ δεν θα τολμούσα να το κάνω. Και όμως είναι στη δημοσιότητα από τα μέσα Αυγούστου, δεν έπαιξε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν έπαιξε πουθενά. Ή τουλάχιστον δεν έπαιξε σε όλους αυτούς που έχουν τόση προθυμία να δεικνύουν κάθε διάσταση. Τη συναυλία. Μάλιστα. Αυτή η διάταξη με αριθμό 127, αν δεν κάνω λάθος. 130, ναι, συγγνώμη. Περιγράφει στην ουσία το μηχανισμό θανάτου 30 ανθρώπων. Ναι, λες και εμείς είμαστε ιατροδικαστές και τον είχαμε περιγράψει. Εμείς τον είχαμε περιγράψει με την έννοια ότι ξέραμε πώς αντιδρούν αυτά τα υδρογονάνθρακες, τι δημιουργούν στο περιβάλλον και τι καύσιμο αέρα κάνουν, οξυγόνο δηλαδή. Και ήταν λογικό ότι από τη στιγμή που καίνε τον αέρα, από τον ανεβάνει θερμοκρασία 2.000 βαθμών, δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να καεί, γιατί προλαβαίνει να αφυδατωθεί, να του πάρουν, δηλαδή, όχι αφυδατωθεί, να του πάρουν όλα τα υγρά. Μάλιστα. Και όταν του πάρουν τα υγρά, μετατρέπεται σε ένα φυλαράκι. Του τράβηξε τα πάντα η φωτιά του κάθε ανθρώπου. Να το πούμε έτσι σημαντικά, να μπούμε περισσότερο. Όσο έζησαν, ήταν εφιάλτικο. Πείτε μου κάτι, αυτά είναι τα δύο στοιχεία τα βασικά. Άλλα στοιχεία. Ναι. Στη συνέχεια και τις τελευταίες μέρες, αν θυμάστε και στην εκπομπή σας, είχαμε πει και είχαμε υπολογίσει ότι πάρα πολλά πράγματα, αναφέρομαι ότι πια κάποιο φορτίο θα ήταν έξω από τα κοντέινερς, θα ήταν δεμένο, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε αν ήταν ένα μικρό κοντέινερ, αν ήταν παλέτες, αν ήταν. Εμείς υποθέταμε ότι μπροστά ήταν αυτό το πράγμα. Εντάξει, μας κοροϊδεύανε, μας μειώνανε, μας κάναν bullying και ένα σωρό άλλο. Αυτό δεν λέει κάτι όμως, γιατί η επιστήμη, η έρευνα είναι μέθοδος απόδειξης. Και αναμέναμε κι εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση των πραγματογνωμόνων της Ανούμπης. Και θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ, να πω ότι η Ανούμπης, ναι, είναι μια μη κυβερνητική. Έχουν κάνει μια ΜΚΟ οι άνθρωποι για να μπορέσουν νομικά να το αντιμετωπίσουν. Είναι όμως επίσημα διορισμένοι από τον ανακριτή και ενεργούν ως επίσημοι δικαστικοί πραγματογνώμονες. Άρα αυτό πλέον είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο σύμφωνα με τον νόμο. Έρχεται λοιπόν η έκθεση Ανούμπης, θα έλεγα κάπου 350 σελίδες, και γράμμα-γράμμα αναδεικνύει κυρίως, δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα και τον χρόνο να σας πω. Βεβαίως και έχετε. Και το λέω αβίαστα και με θυμό. Είναι προχθεσινή η κατάθεση αυτής της έκθεσης, πρέπει να πω. Καλά λέτε ότι έχει επίσημο χαρακτήρα. Γέλατε. Το λέω με θυμό, ότι αναδεικνύει ότι από πλευρά των υπευθύνων για τη διερεύνηση δεν έγινε απολύτως τίποτα για να προστατευτεί το πεδίο και να προστατευτούν τα πιστήρια, παύλα στοιχεία. Και ξέρετε, αυτό το ξέραμε, το είχαμε περιγράψει, έχουν ασχηθεί διώξεις, αλλά τώρα το βλέπουμε και με δικαστικό πραγματογνώμονα επίσημο. Επίσης αναδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, η ενσυνείδητη ενέργεια πολλών παραγόντων για την αλλίωση της σκηνής του εγκλήματος, κύριε Γιώργο. Το λέω ενσυνείδητη. Ασφαλώς και δεν ήξερε μόνο ο πανδερμένος στο σημείο που απορρίπταν τα συντρίμια του, ξέραν και πολύ περισσότεροι και τα μπάζα αυτά. Και αυτό αποδεικνύεται. Αποδεικνύει και την παράβαση καθήκοντος των δύο διορισμένων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι στις εκθέσεις τους περιγράφουν και λένε ότι από τις 4 τα ξημερώματα ήταν παρόντες. Αφού ήταν παρόντες, αυτοί είναι εντεταλμένοι. Αυτούς λέει ο νόμος ότι πρέπει να προστατεύσουν το πεδίο. Αυτοί δηλαδή που έδωσαν στην έρευνα, χωρίς να ερωτηθούν, το έλαιος υλικών ίσως αιτία, αυτοί οι συγκεκριμένοι ήταν από τις 4 το πρωί εκεί και όμως επέτρεψαν την αλλίωση του χώρου. Και να φεύγουν οι υλικά και ευρήματα, να φεύγουν από εκεί. Επίσης και ο εργολάβος που ανέλαβε την απόσυρση δεν τα είπε όπως έπρεπε αρχικώς. Αυτό ο εργολάβος είχε κάτι λόγο να το κρύψει. Διαπιστώνονται επίσης από την έκθεση της Ανούμπης οι εγκληματικές παραλήψεις των αρχών, αφού και στο Κουλούρι αλλά και εκεί στο οικόπεδο πανδερμένου που λέμε βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα. Αλλά το σημαντικό, τι προκύπτει. Βρέθηκαν παλέτες, τέρκια πρόσδεσης, ημάντες πρόσδεσης και κυρίως δίκτυ κάργο. Ακάντε το εικόνα.
Τι είναι το δικτυάρχο? Είναι αυτό που αφού μπουν οι παλέτες, αφού μπουν ό,τι μπει πάνω στις παλέτες δεν αφορτωθεί, οι μάντες πρόσδεσες δεν είναι τις παλέτες πάνω στο σταθερό αντικείμενο ρημούλκησης, δηλαδή κατά τη δική μας άποψη στα βαγόνια της εμπορικής, και από πάνω μπαίνει το δίχτυ κάργο, φτάσει και πάζει ένα δίχτυ που το βλέπουμε συνήθως και στα αεροπλάνα, γι' αυτό το λένε κάργο στο εσωτερικό. Κάποιος θα υποθέσει ότι ήταν. Γιατί κοιτάξτε την ώρα, περιγράφει λεπτομερώς η έκθεση και λέει ότι την ώρα που τα έλεγα αυτά και τα βρίσκα, λέει ο ερευνητής, ο πραγματογνώμονας του Δήμου του λέει: Όχι, είναι από παλιά εδώ, από παλιά εδώ. Δεν τον ενδιαφέρε δηλαδή να διερευνήσει αν είναι ή αν δεν είναι από το τρένο, αλλά προσπαθούσε να τον καθοδηγήσει. Όμως ήταν από παλιά εκεί. Δεν θα μπορούσε να ήταν από παλιά, διότι τα μπάζα ήταν από το τρένο, γιατί ήταν τα συντρίμια του τρένου εκεί. Παλέτες λοιπόν και τέτοια πρόσδεση με ίχνη εκτόνωση, δηλαδή τάνωση που το περιγράφει το νερό, οι μάντες πρόσδεση κομμάτια του σπασμένοι και με τέτοιο τρόπο σπασμένοι που δείχνει ότι έσπασαν από μεγάλη πίεση εξωτερική και προς τα έξω, και κυρίως το δίχτυ κάργου που τα σκέπαζε όλα αυτά. Άρα, βρέθηκαν. Άρα, πού οδηγείστε ως συμπέρασμα σε σχέση με τις προηγούμενες εκθέσεις? Εγώ θα πω ότι η ίδια έκθεση. Η ίδια έκθεση λέει ότι είναι πιθανότατα υπήρχε φορτίο, γιατί λέει ότι τα κοντέινερ ήταν ερμητικά κλειστά, άρα και βρέθηκαν ερμητικά κλειστά, άρα οτιδήποτε ήταν εξωτερικά των κοντέινερ. Μάλιστα. Γιατί όσοι ξέρουν από φόρτωση αντιλαμβάνονται τι λέμε. Ναι, μισό τώρα, λεπτό. Οι πάσης φύσεως φωστήρες θα πρέπει αυτοί να μας εξηγήσουν πώς βρέθηκαν αυτά τα αντικείμενα εκεί και τι ακριβώς είχαν φορτώσει. Μισό λεπτό. Ναι, τι ακριβώς είχαν φορτώσει όταν έχεις ανθρώπους καμένους, όταν έχεις κορυφαίο καθηγητή να σου λέει ότι αυτή είναι εκτόνωση υδρογων ανθράκων και δεν είναι έλαια σιλικόνης. Γιατί κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια, με συγχωρείτε δηλαδή. Εντάξει. Εγώ δεν είδα να υπάρχει ενδιαφέρον να αναδειχθεί όλο αυτό. Δηλαδή, ούτε από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον για την έκθεση Ανούμπης. Η οποία για μένα είναι τρομερή, είναι καταπληκτική. Η αλήθεια είναι ότι το διάβαζα και δεν το πίστευα. Διάβαζα και δεν πίστευα ότι είχαν το σθένος και το θάρρος να γράψουν τέτοια πράγματα. Γιατί είναι δικαστικοί διορισμένοι. Δεν είναι σαν εμάς που έχουμε μια σχετική ελευθερία. Μπράβο τους. Το λέω με τιμή και εύχομαι να μην τους κάψω επειδή τους παίρνω. Κύριε Κοκοτσάκη, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, επειδή γράφτηκε σε ένα έντυπο μόνο στην Εστία ότι παρατηρείται μια περίεργη αλλαγή στάση του εφέτη ανακριτή Λάρισας, ισχύει ή δεν έχετε την ίδια εικόνα? Δεν ξέρω τι να πω πια. Δηλαδή, κοιτάξτε, διαρρέεται ένα τμήμα της έκθεσης του Καρόνη, του καθηγητή του Πολυτεχνείου, ο οποίος είναι τώρα και 7 σχεδόν μήνες, έχει πάρει μια. Να αξιολογήσει δηλαδή αν το έλαιο σιλικόνης ήταν και αυτά τα δείγματα ήταν. Ικανά για να στοιχειοθετήσουν ένα τέτοιο πράγμα. Δεν υπήρξε λοιπόν κάτι. Την ημέρα που στις 20 Σεπτεμβρίου εκδίδεται μια διάταξη του κυρίου ανακριτή, η οποία ζητάει από το χημείο της περιοχής να πάει να πάρει δείγματα ελαίου σιλικόνης από τους εναπομείναντες μετασχηματιστές, το οποίο θα το παρέδιδε στον καθηγητή, ο οποίος καθηγητής θα έκανε ο ίδιος την ανάλυση του εναπομείναντος ελαίου σιλικόνης. Τέσσερις ημέρες μετά αλλάζει η διάταξη. Και θα πάνε να πάρουν τα δείγματα, θα τα αξιολογήσουν οι ίδιοι που έβγαλαν το έλαιο σιλικόνης. Οι ίδιοι που το ανέδειξαν ως αιτία το χημείο. Που έβγαλαν ότι τα δείγματα των υδρογανθών ήταν πενιχρά. Αφού το αξιολογήσουν και βγάλουν τα αποτέλεσματα, θα τα δώσουν στον καθηγητή. Αλλάζει δηλαδή τελείως. Την ίδια μέρα όμως, σε δύο έντυπα, νομίζω το Sky και τα Νέα, το Βήμα, θα σας γελάσω. Ένα έγκριτο δημοσιογράφο, βγαίνει το πόρισμα. Ή το υπερίληψη του πορίσματος του κυρίου Καρόνη που αποκλείει τα έλαια σιλικόνης. Είναι κάπως περίεργα τα πράγματα. Στο ερώτημά σας όμως, εγώ δεν μπορώ και δεν μου επιτρέπεται να αξιολογώ τον κύριο Ανακριτή. Βλέπω και εγώ πράγματι μια κινητικότητα και μια προθυμία στο να. Τουλάχιστον όσον αφορά τους μάρτυρες, και επειδή τους αναφέρατε στον πρόλογο. Θα έρθω σε αυτούς. Εγώ θέλω να μείνουμε λιγάκι στα βαριά χαρτιά, διότι η τεχνική έκθεση του Φαϊζάλ Καν. Και η έκθεση των δικαστικών διορισμένων από τη δικαιοσύνη της Ανούμπης είναι καταπέλτης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι καταπέλτης. Το λένε, δηλαδή αυτό που σας θα το πω, ελεηνολογούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα που διαπιστώνατε με τις πενιχρές δυνατότητες που σας είχαν δώσει, έρχονται και το επικυρώνουν, μία τεχνική έκθεση του καθηγητή από την Αμερική. Και η έκθεση των δικαστικών πραγματογνωμόνων της Ανούμπης και δεν κουνιέται φύλλο. Και όχι μόνο δεν κουνιέται φύλλο, αλλά βγαίνετε εσείς και καταγγέλλετε ουσιαστικά ότι στις επικοινωνίες που έχετε με έναν από τους δικηγόρους των οικογενειών ξαναεμφανίζεται το φρούτο, ο αριθμός
του δικηγόρου συν δύο άλλα ψηφία. Δηλαδή ένα κινητό, ένας αριθμός κινητού, να το πω έτσι, φάντασμα κολλημένος για να το σηκώνεται. Είχε συμβεί και με το τηλέφωνο το δικό σας, είδες. Μάλιστα. Αυτό έχει καταγγελθεί με όλα τα στοιχεία στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, αλλά έκτοτε είναι περίπου νομίζω από τον Απρίλιο. Δεν είχα καμία ενόχληση από κανένα, ούτε έτσι. Τώρα όμως παράγεινε το κακό και δυστυχώς την πάτησα. Δεν είναι απόπειρα χακαρίσματος του τηλεφώνου μου. Έχει γίνει ήδη, γιατί την πάτησα. Αυτό γίνεται την ώρα που τηλεφωνάω. Μιλάω στο τηλέφωνο και βλέπω ότι με καλάει κάποιος γνωστός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έβλεπα ότι με καλούσε ο δικηγόρος, ο νομικός σύμβουλος που έχουμε και να συνολογούμαστε για τα νομικά θέματα. Λογικό είναι μόλις τέλειωσα το τηλέφωνο να πατήσω πάνω και να τον καλέσω. Γιατί πού να πάει το μυαλό μου, αρχίσω να μετράω και τους αριθμούς. Μόλις τον κάλεσα, διαπίστωσα, αφού μου λέει ο αριθμός ανύπαρκτος, είδα τα νούμερα ότι ήταν το νούμερο του δικηγόρου, συν τον αριθμό 10, που είναι ο αριθμός ο οποίος μπαίνει με το παρήσακτο λογισμικό. Αυτή είναι η διαδικασία. Εντάξει, δεν είναι. Το έχουμε μάθει να ζούμε πια με αυτό. Όλοι πια το έχουμε υποψιαστεί. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, για λόγους δημοκρατίας και τάξης αυτό να είναι επίτροπτο. Αλλά την πατρίδα μας πλέον είμαστε συνηθισμένοι. Θα ήθελα όμως γενικά να πω για την ομάδα της Ανούβης, για την έκθεση της Ανούβης. Έχει κάτι, ένα καταπληκτικό μέσα. Περιγράφει ότι έγιναν προσπάθειες παρέμβασης στο έργο της. Και λέει και ονόματα. Πρέπει πάρα πολύ καλό αυτούς που πρέπει να το διαβάσουν, να το διαβάσουν. Είναι, εγώ λειτουργήσα από όλα μου τα χρόνια ως δικαστικός πραγματογνώμος, είτε επίσημος είτε τεχνικός σύμβουλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιγράφει προσπάθεια νόθευσης ή καθοδήγησης ή να ξεγελάσει τον ενεργώντα την έκθεση, την έρευνα δικαστικό πραγματογνώμων. Και το αναφέρει διότι όταν αυτός πήγε στα χώματα του επέδειξαν χώματα που δεν ήταν αυτά τα συντριμμία. Και ας αφήσουμε τον ιδιοκτήτη του χώρου. Το βεβαίωναν και οι αρμόδιοι, εντεταλμένοι εκεί, διορισμένοι από την ανάκριση. Είχαμε τεχνικούς συμβούλους οι οποίοι έβγαιναν στα μέσα ενημέρωσης και σαν να ήταν αυτοί οι υπεύθυνοι του χώρου, βεβαίωναν ότι αυτά είναι τα χώματα και δεν υπάρχουν άλλα. Και όταν αυτός εκύβησε, αυτά που βρήκε επιπλέον δεν ήταν 300, ήταν 768 κυβικά. Δεν ήταν μόνο από το χώρο εκείνο, ήταν και από τις γραμμές. Γιατί βρέθηκαν οι στρωτήρες των γραμμών. Άρα αυτοί που αφαίρεσαν το υλικό από τις γραμμές που δεν μπορούσαν άλλοι από τον ΟΣΕ και τους στρωτήρες, δηλαδή τα τσιμεντένια στοιχεία που μπαίνουν κάτω από τα σιδερένια δράγες, αυτοί γνώριζαν που ήταν τα προηγούμενα. Γιατί η αποκατάσταση των γραμμών έγινε μετά, δεν έγινε τις ίδιες μέρες. Καταλάβατε, γνώριζαν που ήταν πεταμένα και πήγαν και τα πέταξαν. Άρα λοιπόν έχουν διαπράξει το αδίκημα της ψευδορκίας εδώ κάμπος. Στη συχνότητά μας σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικό σύμβουλο οικογενειών θυμάτων των Ντεμπών. Κύριε Κοκοτσάκη, πριν πάμε παρακάτω, ρωτάει ο φίλος ο Νίκος και ξέρετε ότι αγαπάμε. Και του συλλόγου Τέμπη 2023. Ναι, και του συλλόγου. Λέω επειδή είναι επίκαιρο τώρα. Εγώ είμαι προσεκτικός λίγο γιατί. Καταλάβατε. Λοιπόν, ρωτάει ο Νίκος. Από τη βιβλιογραφία, λέει κύριε Κοκοτσάκη, έχετε υπόψη σας πουθενά σε άλλη χώρα, σε δυστυχήματα, με τρένα, αεροπλάνα, μέσα μεταφοράς μαζικής, το ίδιο το κράτος να είναι τόσο δυσνεκτικό, δυσκύλιο και τόσο αλλεργικό απέναντι στην έρευνα? Συμβαίνει αυτό αλλού? Κοιτάξτε, επειδή από μια επαγγελματική διαστροφή παρακολουθώ αυτού του είδους τις έρευνες και ειδικά τα ξένα, υπάρχουν ξένα, ειδικά ξένα κανάλια τα οποία ασχολούνται με τις έρευνες. Αλλά και από την βιβλιογραφία, αλλά και από τη δική μου εμπειρία. Οι πολιτείες, τα κράτη, από την περίοδο πριν συμβεί ένα ατύχημα, έχουν καθορίσει τις ανεξάρτητες ομάδες διερεύνησης. Δεν νοείται να υπάρχει τέτοιου είδους παρέμβαση. Είναι αδιανόητο και πολλές φορές διερωτούμε μόνος μου, ψάχνω να βρω την αιτία για την οποία γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να τη βρω. Δεν μπορώ να τη βρω. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό με κάθε τρόπο. Ακόμα και η κουβέντα την οποία λέει ένα μέλος της εκτελεστικής εξουσίας από την πάνω μεριά έως την κάτω. Να λέει ότι ξέρετε την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει η δίκη, την από πάνω εβδομάδα θα ξεκινήσει η δίκη. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία στην Ευρώπη θεωρητικά ζούμε. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Εμείς που τα ακούμε τρελαινόμαστε και τρέχουμε να προλάβουμε. Λέμε, πω τόσες έρευνες είναι πίσω μας ακόμα. Πώς θα γίνει η δίκη? Το έχουν αποφασίσει κιόλας.
Μοιραία λοιπόν ο κόσμος είναι καχύποπτος, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, και υποψιάζεται ότι σου λέει αφού ανακοινώνει την ημέρα της δίκης, θα ανακοινώσει την απόφαση κάποια στιγμή. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη ότι από ό,τι φαίνεται, έστω και με αυτό το βραχή τρόπο, προχωράει και πιστεύω και με τη βοήθεια όλων μας ότι θα φτάσουμε στο επιθυμητό που είναι να πάει στη δικαιοσύνη. Η πραγματικότητα και η δικαιοσύνη θα αποφασίζει για τις ευθύνες ενός εκάστοτε. Η έκθεση της ομάδας Ανούμπης, που είναι όπως είπατε ορισμένη δικαστικός, δεν είναι έτσι στον αέρα, περιγράφει λοιπόν αλλοιώσεις του χώρου του συμβάντος, μεταφορά ως μη όφυλαν υλικών σε μάντρες, στοιχεία που βρέθηκαν για τσέρκια, παλέτες, μέχρι και για την επικάλυψη των μεταφερόμενων υλικών. Περιγράφει και αυτό που είχατε βάλει ως δική σας τεχνική έκθεση, ότι σε πολλά σημεία φαίνεται τα στοιχεία, οι αναφορές και το κουμάντο, να το πω λαϊκά, να το κάνει η ίδια η εταιρεία. Γιατί εμέσως πριν, αμέσως το λέει και σαφώς. Η εταιρεία αναφέρεστε την Hellenic Trade. Μάλιστα. Αναφέρει ότι μετακινήθηκαν τα πράγματα που δεν παίρνει θέση δηλαδή σε αυτό. Ότι μετακινήθηκαν και δεν αντικείμενα στοιχεία τα οποία δεν έπρεπε να μετακινήθουν. Μάλιστα. Αναφέρει ευθέως τις ευθύνες των δικαστικών πραγματογνωμών ότι δεν προστάτευσαν το χώρο και όλος ο χώρος, δηλαδή όλο το πεδίο, έδαφος, υπέδαφος, 768 κυβικά βρέθηκαν εκτός ελέγχου ουσιαστικά. Δηλαδή κοιτάξτε, εάν αποδειχθεί και αυτό το οποίο συμβεί και τελευταία το άκουσα μια καταγγελία του κυρίου Κωνσταντινίδη ότι ο ίσεκ των δύο πραγματογνωμόνων δεν ήταν καν στον πίνακα πραγματογνωμόνων και ότι ήταν και υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας περιφέρειας Θεσσαλίας. Δηλαδή, πώς το είπατε, ξαναπείτε το αυτό. Ο ένας πραγματογνώμονας δεν ήταν καν στον πίνακα από τον οποίο παίρνουν να διορίσουν, αλλά ήταν και υφιστάμενος του περιφερειάρχη. Κοιτάξτε, εγώ έχω στην κατοχή μου τον επίσημο πίνακα του πρωτοδικείου της περιοχής. Δεν υφίσταται όντως. Από εκεί και πέρα, έχουμε ζητήσει τα έγγραφα να δούμε πώς και με ποιο τρόπο διορίστηκε. Αυτό το οποίο όμως είναι αληθινό, ότι είναι υπάλληλος της περιφέρειας, στην τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Θα έπρεπε να είναι προσεκτική και στον περίπτωση που δεν είναι στον πίνακα και διορίστη, αλλά και κυρίως όταν έχει ιεραρχική σχέση με ένα εκ των κατηγορουμένων. Άρα αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, κύριε Κοκοτσάκη, τόσο από τη δική σας τεχνική έκθεση όσο και από την έκθεση Ανούμπης, αλλά και από άλλα έγγραφα, πρέπει να το πω, αποδεικνύεται ότι συντάξαν εκθέσεις με βάση αυτά που τους έδωσε η εταιρεία. Όχι με η διαγνώση. Δεν μπορώ να το πω. Συγγνώμη, τα φορτία από πού τα μετρήσανε? Από δικού τους ή από τα στοιχεία που τους έστειλε η εταιρεία? Μάλλον υποθέτω ότι τους το είπε ο παντρεμένος. Είπε, δώσα πήγες, τόσα πήγες. Μάλιστα. Ξέρω εγώ. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη όμως πραγματογνωμοσύνη δεν αφήνει περιθώρια, διότι τα κίνησε και τα μέτρησε. Τώρα, θέλω να σταθούμε και σε δύο υπεύθυνες δηλώσεις αυτόπτων μαρτύρων, επιβατών της αμαξοστοιχείας επιβατικής, την τραγική νύχτα, τη νύχτα της τραγωδίας μάλλον, οι οποίες κατατέθηκαν από τη δική σας πλευρά στο ανακριτικό έργο. Οι άνθρωποι το περιγράφουν στην υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είχαν κληθεί μέχρι τώρα να καταθέσουν. Δηλαδή πάμε πια, προσέξτε, πάμε πια για διετία και δεν είχαν κληθεί να καταθέσουν. Και οι υπεύθυνες δηλώσεις τους είναι εξόχως αποκαλυπτικές, πρέπει να το πω αυτό, για το τι οι ίδιοι κατάλαβαν ότι συνέβαινε λίγο πριν, κατά και μετά τη σύγκρουση. Ναι, τελικά δεν είναι δύο, είναι τέσσερις. Α, είναι τέσσερις, μάλιστα. Εδώ ακριβώς είναι το έλλειμμα, δεν είμαι και πολύ ευτυχής που συνέβη αυτό, γιατί ουσιαστικά, όχι τυπικά, υποκατέστησα και τις αρχές εγώ. Αυτό είναι έργο της δικαιοσύνης και όταν της ανακριτικής αρχής και όταν οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε μένα μέσω του νομικού συμβούλου, ήρθαν επειδή αυτά που διάβαζαν στις εκθέσεις και επειδή διάβαζαν και την αντίδραση ορισμένων και δεν το άντεχαν, τουλάχιστον οι δύο από αυτούς το ίδιο μου είπαν, ότι δεν άντεχα να βλέπουμε το bullying που σας κάνουν,
Και επειδή σε αυτά που γράφαμε έβλεπαν απαντήσεις και ήθελαν περισσότερες από εμάς, προς ήλθαν σε μένα για να τους εξηγήσω αυτά τα οποία βίωσαν και τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί δεν έπαιρναν απαντήσεις. Όλοι, μα όλοι και οι τέσσερις που μίλησαν, που δέχτηκαν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι πολύ περισσότεροι οι οποίοι δεν δέχτηκαν να κάνουν τη διαδικασία αυτή, αφού συζήτησαν μαζί μου, άρα δεν μπορώ να τους επικαλεστώ. Όλοι ήταν στα βαγόνια της επιβατικής, στα οποία είχαμε και νεκρούς. Εκτός της περίπτωσης του βαγονιού 3, το οποίο δεν είχαμε, αλλά όλοι έχουν σημαντικά στοιχεία σε ανθρώπους που χάθηκαν, για ανθρώπους που αγνοούνται, για το κορίτσι που αγνοούνται, τον τρόπο και το μηχανισμό στο οποίο λειτουργήσε και το φαινόμενο. Και ένας βέβαια, μάλλον μια κυρία που μας έδωσε μια απάντηση και πώς χάθηκε κάποιος, ο οποίος λόγω της δημοσιότητας που έχουν πάρει οι συγγενείς του είναι και πάρα πολύ γνωστός πλέον στον κόσμο και ο οποίος είχε διασωθεί και στην προσπάθειά του να σώσει το κορίτσι του πέθανε. Αυτό είναι το πιο ανατριχιαστικό μέσα σε όλη την ανατριχίλα. Η μία μάρτυρας πια με υπεύθυνη δήλωση που σας παρέδωσε να τη δώσετε στον εφέτη ανακριτή περιγράφει πώς είδε με τα μάτια της έναν από τους νεκρούς εκείνη τη στιγμή μετά το δυστύχημα ζωντανό να ψάχνει την κοπελιά του και την επαύριο, δύο μέρες μετά όταν συνήρθε η ίδια, κατάλαβε ότι αυτός χάθηκε μετά, κάηκε μετά δηλαδή. Υπάρχει όμως και άλλη μία που περιγράφει και άλλη μία που είναι μια κοπέλα η οποία ήταν ζωντανή και χάθηκε. Βαριά τραυματισμένη λέει. Υπάρχει και άλλη μία που λέει μια κοπέλα που φώναζε βοήθεια και επί 40 λεπτά κανείς δεν τη βοηθούσε και τελικά την βρέθηκε νεκρή από εσωτερική αιμορραγία. Δηλαδή κανείς... αυτό το οποίο περιγράφουν όλοι ότι ο μηχανισμός διάσωσης ενώ ήταν παρόν δεν βοηθούσε. Αυτό περιγράφουν, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι όμως στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα ελέγξει επιτέλους και η ανακριτική αρχή. Ο δε τελευταίος, ο οποίος ενημερώθηκε χθες ότι κλείθηκε τελικά από τον κύριο ανακριτή και θα πάει τη Δευτέρα, τον είχε καλέσει ένας δημοσιογράφος να του διηγηθεί τι συνέβη, πώς το ζήσε. Και όταν του το. Δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα του δημοσιογράφου, γιατί είναι και γνωστός. Όταν λοιπόν του περιέγραψε το φαινόμενο, το τέλος, επειδή αυτά που άκουε δεν τα πίστευε, του λέει: ξέρω έναν ο οποίος ασχολείται με τη μεταφυσική και να σε στείλω εκεί να πάω να σε βοηθήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να περιγράφει το εξής, ότι ενώ βρισκόταν στο βαγόνι 3, είναι αυτό που αν το θυμούνται οι ακροατές σας, στο πεδίο είναι στο πρανέστια γυρισμένο με μία κλίση προς τα δεξιά, αλλά δεν έχει καεί. Είναι αυτό που λέμε εμείς ότι είχε πάρει από κάτω του ένα κουτί από αυτά που μετέφερε τους υδρογονάνθρακες, το οποίο είχε λίγο και γι' αυτό ναι μεν το ζέστανε αλλά δεν το κάψε γιατί είχε αδειάσει. Και λέει ακριβώς τα πράγματα τα οποία εμείς λέμε με άλλο τρόπο. Και καθένας μπορεί να το εκτιμήσει όπως θέλει. Ζεστανόταν ο άνθρωπος και προσπαθούσε να βγάλει τα ρούχα του. Ντρεπόταν όμως γιατί είχε και κοπέλες μπροστά που ζεστανόντουσαν φυσικά όλοι. Και τότε είδε το φαινόμενο να μπαίνει από τα παράθυρα, δηλαδή ένα λευκό νέφος. Είναι το αεριώδες νέφος. Το οποίο μπήκε και όπως μπήκε βγήκε. Μπήκε αργά και έφυγε με ταχύτητα, διότι τότε άναψε το δεύτερο μπαμ που έγινε, αυτά μιλάμε για πολύ μικρούς χρόνους, κύριε Γιώργο. Μπήκε μέσα και μετά το άναψε εξωτερικά και του έκανε αναρρόφηση και έτσι γλίτωσαν οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο βαγόνι 3, που ήταν και οι προηγούμενοι μάρτυρες. Αν πεις γιατί το είδε αυτό και δεν το είδαν άλλοι. Αυτά είναι θέματα τα οποία εξηγούνται από τη σύγχυση, από τον πανικό, από όλα όσα ζουν εκεί. Εμείς εξετάζοντας αυτούς τους ανθρώπους και γνωρίζοντας την πραγματικότητα και μπορούμε να εξηγήσουμε τι βλέπει, ξέρουμε πότε ο άνθρωπος μιλάει από σύγχυση, πότε βλέπει ένα πραγματικό γεγονός. Πάντως, μου λέτε ότι ο μηχανισμός που περιγράφουν τις εκδήλωσεις του φαινομένου είναι ο μηχανισμός που περιγράφετε εσείς, χωρίς να τα είχατε αυτά, τεχνικά. Δηλαδή, αυτό το τσούξιμο, το να μην μπορούν να αναπνεύσουν με καθαρότητα ή ξηρότητα στο λαιμό και πάει λέγοντας. Βέβαια, τώρα ο ανακριτής έχει και ευτόπτες μάρτυρες οι οποίοι το ζήσαν, γιατί εμείς είμαστε της θεωρίας, είμαστε οι άνθρωποι που το ζουν. Σου λέει εισπνέω και καίγομαι με την εισπνοή μου χωρίς να έχω φωτιά, καίγεται το δέρμα μου, καίγονται τα ρούχα μου, βήχω, νιώθω βαριά μυρωδιά στέγνο καθαριστηρίων. Αυτοί συμπίπτουν όλοι, δεν μπορεί όλοι να έχουν την ίδια παρέσταση.
Δεν γίνεται αυτό ούτε στο ψυχιατρίο. Άρα λοιπόν έχει ο ανακριτής και κάποια, θα έλεγα, στοιχεία των αυτοκτών μαρτύρων για να ψάξουμε κάτι πέρα του Έλεος Σιλικόνης. Και από ό,τι φαίνεται τελευταία έχουμε σχεδόν πείσει ότι μπορεί να ήταν και κάτι άλλο. Καταλάβατε, γιατί χάθηκε πολύτιμο χρόνο, κύριε Σαχίνη. Η δικαστική πραγματογνωμοσύνη περί Ελαιών Σιλικόνης ταλαιπώρησε πάρα πολύ την έρευνα και θα έλεγα και η δυσπιστία όλων και των μέσων ενημέρωση απέναντί μας. Θα έπρεπε, εντάξει, από την αρχή να μπουν στα κείμενα, να τα μελετήσουν, γιατί τα κείμενα μας ήταν εξαιρετικά επιστημονικά. Εσείς γνωρίζετε από κοντά ποιοι άνθρωποι συμμετέχουν μέσα, τον background που έχουν και αυτοί που φαίνονται και αυτοί που δεν φαίνονται. Και δεν θα ρίσκαραν τις καριέρες τους τόσο εύκολα. Δεν είμαι εγώ μόνο. Εγώ έχω την τιμή και την τιμή ολόκληρη να έχω αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους. Και ξέρετε, κάθε φορά που αναζητούσα ένα θέμα, αναζητούσαμε τον αρμόδιο. Δηλαδή να βρούμε μια ειδικότητα. Κάτι όμως που δεν το έκαμε ο κύριος ανακριτής. Δηλαδή δεν έψαξα από την 1η Σεπτεμβρίου ένα χημικό-μηχανικό επίπεδου και κύρους να διερευνήσει, διότι του είπαν ότι ξέρετε το Έλεος Σιλικόνης είναι αυτό και τέλος. Μέχρι να γίνει αυτό, πέρασαν 8-10 μήνες. Έχει καταστραφεί το πεδίο. Μα αυτό είναι βασικό. Οι άνθρωποι είναι υδατομεταφερόμενοι. Δεν τους βρει πουθενά τώρα. Πουθενά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι άλλο σημαντικό κατά τη γνώμη σας το χρόνο που έχει διατρέξει είναι άξιο να αναδειχθεί? Γιατί αυτά που έχετε πει δεν είναι λίγα βεβαίως. Είναι βόμβες, αλλά λέω. Ναι, κοιτάξτε, ό,τι ακριβώς συμβαίνει, εμείς προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη με υπομνήματα. Και ζητάμε από τη δικαιοσύνη τις ανάλογες εργαστηριακές εξετάσεις. Θα σας πω, διαβάζοντας επιστημονικά, εγώ τώρα μεταφέρω τις θέσεις των επιστημόνων που είναι μαζί μου. Δεν είμαι πεταχτή κάποιος και πίεση που τα ξέρεις όλα αυτά. Αλλά έχω και εγώ γίνει μαζί τους και χημικός και μηχανικός και μαθηματικός. Διαπιστώνουμε λοιπόν το έλλειμμα που υπάρχει σήμερα, που υπήρχε στις έρευνες από την αρχή, είναι ότι το χημείο του κράτους έκανε μετρήσεις. Κοιτάξτε, και λέει, βρέθηκε ξυλόλιο 0,35 μικρογραμμάρια. Ωραία. Αυτό το χαρακτηρίζει μικρό ως δείγμα, άρα θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν στον αέρα, να ήταν από τη μόλις του περιβάλλοντος. Είναι λάθος όμως. Αν δεν κάνεις τη λεγόμενη ποσομετρική ανάλυση επί του δείγματος, δεν μπορείς να το πεις μικρό. Αυτό το έλλειμμα, για να το αντισταθμίσεις, τι λέει? Το συγκρινόμενο, λέει, με το έδαφος, με το μέσο όρο του εδάφους των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι υποπολαπλάσιο, είναι μικρό, μικρότερο. Έλα σου όμως που εμείς πήγαμε και βρήκαμε τους πίνακες με τη μόλυνση του εδάφους από υδρογονάθρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό που αυτοί περιγράφουν ως μικρό στην Ελλάδα είναι 300 φορές μεγαλύτερο από αυτό που περιγράφουν ως μέσο όρο σύγκρισης του εδάφους των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό σας λέω μόνο για να καταλάβετε το επίπεδο των ερευνών των οποίων έκανε οι αρμόδιες αρχές της πολιτείας για να πούν στον κύριο ανακριτή ότι, ξέρετε, τα δείγματα των υδρογονάθρων που βρέθηκαν δεν είναι ικανά ώστε να κάνουν αυτό το πράγμα το οποίο έκανε. Αντίθετα, ποσομετρική ανάλυση έκανα στα μέταλλα, τα οποία μέταλλα, λογικό είναι, αφού τρίβονται πάνω στη ρόδα με τη ρόδα, θα μας δώσει τα ίχνη των μετάλλων τα οποία βρήκαν και είναι εντελώς αδιάφορα. Έκαναν λοιπόν εκεί που ήταν αδιάφορα ποσομετρικό έλεγχο, ανάλυση, και δεν έκαναν σε οτιδήποτε οργανικό υπήρξε. Μα το οργανικό μας έκανε το πρόβλημα. Αυτά λοιπόν τώρα τα ζητάμε από τον κύριο ανακριτή. Τα ζητάμε να μας τα δώσει στο χημείο, αν τα έχει κάνει. Προσέξτε, αν τα έχει κάνει και δεν τα έχει βάλει στη δικογραφία, είναι απίστευτο. Τότε δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πλέον. Εάν δεν τα έχει κάνει, τότε πώς έβγαλε την έκθεσή του? Η άποψη του χημικού που είναι μαζί μας είναι ότι σίγουρα τα έχει κάνει, αλλά δεν τα έβαλε στην έκθεση. Επίσης, ένα σημαντικό το οποίο το παραλείψαμε είναι ότι ο ίσως εκ των συνεργατών μου, ο οποίος επισκέφθηκε το πεδίο, και είτε αυτός ήταν και ο αρμόδιος για να πάει, δηλαδή, ναι, είχε τις τεχνολογικές γνώσεις του μηχανοργού, του μηχανολόγου, του ειδικού των καυσίμων κλπ. Ήρθε λοιπόν από τη χώρα του και πήγε στο χώρο. Τότε σε ζωντανή μετάδοση, γιατί είμαστε και σε σύνδεση, διαπιστώσαμε σε απόσταση 100 μέτρων από το τούνελ την ύπαρξη ενός αντικειμένου μέσα στα χόρτα. Το αντικείμενο λοιπόν αυτό απεδείχθη ότι ήταν δισκόπλακα φρένου. Δηλαδή είναι ακριβώς το σημείο που στην έκθεσή μας περιγράφουμε ως σημείο εκτροχιασμού. Τότε που μας διαπόμπευαν πάλι και για αυτό το θέμα.
Εκεί λοιπόν στο σημείο που υποθέτουν που είναι οι στρωτήρες χαλασμένοι, που αυτοί οι στρωτήρες βρέθηκαν στο κουλούρι όταν ήταν 14, όχι στο κουλούρι στο Βάμερμένο, σε αυτό το σημείο βρέθηκε η δισκόπλατα. Ακόμα δεν έχουμε. Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε εμείς, τη βρήκαμε, την παραδώσαμε χωρίς να επενδυθούμε και όλα αυτά. Ακόμα περιμένουμε την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών. Όχι απλά την παραδώσατε. Είχατε περιπέτεια για να την παραδώσετε. Να τα λέτε όλα. Εντάξει. Όχι, όχι, να τα λέτε όλα για να καταλάβει ο κόσμος. Προσπάθησε πάλι, το γνωστό δίδυμο πάλι προσπάθησε να μας πει ότι πιθανόν είναι από παλιά εκεί, ότι ξέρετε δεν είναι, μπορεί να είναι απαλιό σίδερο. Κύριε Κοκοτσάκη, ακούστε, ακούστε. Να δυσπιστήσω κι εγώ. Να σας πω ότι είναι ένα παλιό έβριμα. Ναι, αλλά έλεγξε το και διαβεβαίωσε ότι είναι παλιό ή είναι από την εμπορική. Γιατί δεν το κάνεις. Δηλαδή αμέσως αφοριστικά λες ότι αυτό δεν έχει σχέση με το συμβάν. Πώς το ξέρεις. Με το μάτι. Και με άσχημο τρόπο. Εκεί θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί, κύριε Σαχίνη, αμέσως η σήμανση η οποία έχει ξεκινήσει και στο δρόμο γύρισε. Η σήμανση. Πώς το είπατε, ξεκίνησε και στο δρόμο γύρισε. Ναι, κάτι άλλο συμβάν. Δεν αξιολόγησε το συμβάν πολύ σοβαρό. Η σήμανση πρέπει να παραλάβει το υλικό αυτό και η σήμανση θα πρέπει να προχωρήσει τη διαδικασία. Δεν έγινε αυτό, το παρέλαβαν οι εντεταλμένοι από την κυρία Ανάκριση, πραγματογνώμονες αυτοί οι οποίοι κατ' εμέ δεν θα έπρεπε καθόλου μετά την παράδοση των πορίσματών τους περί ελαίου σιλικόνης να έχουν σταματήσει όπως κάθε πραγματογνώμονα σταματάει. Και όχι να είναι πανταχού παρόντος και τα πάντα πληρώνοντας. Ωραία, απάντηση έχετε για αυτό το έβριμα, όχι, αν είναι όχι. Ή δεν είναι του τρένου. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Ένα μήνα μετά, όχι. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε καμία αμφιβολία φυσικά από αυτό. Αλλά θέμε και την επίσημη απάντηση στην κρατή. Που σημαίνει αν είναι της εμπορικής, επιβεβαιώνεται πλήρως η έκθεση που λέτε ότι κατά τη γνώμη σας λειτουργώντας με τον τρόπο που λειτουργήσαν το αυτόματο σύστημα, το χειροκίνητο σύστημα πέδησης εκτροχίασαν την εμπορική. Σωστά. Αυτά τώρα είναι ψηφίδες στην όλη αποδεικτική διαδικασία. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τον κοινό νου. Εάν πάει κάποιος και δει τις δύο μηχανές, πρέπει να, δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε ακόμα. Αφού δεν έχουν καεί μηχανές. Η μία είναι εντελώς ατρακάριστη. Η άλλη φαίνεται να είναι διπλωμένη από κάτω, προς τα μέσα, δηλαδή κάνει σαν δε. Δεν μπορεί όταν τρακάρεις με τοπικά να διπλώνεις ως δε. Δεν υπάρχουν ίχνη σύγκρουση με τρένο. Δεν έχουν καεί. Οι μετασχηματιστές είναι μια χαρά. Και πώς ξεκίνησε η φωτιά από αυτούς, διέτρεξε τους μετασχηματιστές. Και κάει και σταμάτησε η φωτιά, ότι εξέλιπεν το ελαιόλαδον, το έλαιο σιλικόνης, όπως γράφει η έκθεση. Δηλαδή, τι να πω άλλο. Δεν υπάρχουν, αφού δεν έχουν καεί, αφού δεν έχουν τρακάρει, τι να κάνουν τώρα εγώ, να τις βάλω να τρακάρουν με το ζόρι. Έμα δεν έχουν τρακάρει, πώς δεν τρακάρανε. Άρα εκτροχιαστήκαν. Πώς τραυλωθήκαν οι γραμμές οι διπλανές. Είναι ολόστραβες στο σημείο. Πώς έφυγαν οι στρωτήρες. Πώς οι κρουστήρες μπροστά των δύο αμαξοστοιχειών, των δύο μηχανών, οι κρουστήρες, αυτά τα μπροστινά τα σίδερα που έχουν για τις περιπτώσεις αυτές, είναι ανέπαφα. Πώς συγκρούστηκαν χωρίς να συγκρουστούν. Γίνεται αυτό. Εδώ ισχύει η μεταφυσική. Εγώ πρέπει να πάω στη μεταφυσική επιτέλους. Πείτε μου, σας παρακαλώ, με ρωτάει πάρα πολύ κόσμος, αν υπάρχουν αυτές, λέει εδώ, μου λέει ο φίλος ο Κώστας, οι μαρτυρικές καταθέσεις πια για το πριν, το κατά και το μετά. Συγγνώμη, λέει, δεν θα έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί όλο το κρατικό σύστημα. Εάν όντως η μία μάρτυρας περιγράφει ότι είδε άνθρωπο που στη συνέχεια καταγράφηκε ως νεκρός, μου γράφει εδώ. Καταγράφηκε, όχι καταγράφει. Καταγράφτηκε ως νεκρός, ενώ τον είδε ζωντανό. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε, λέει, να έχουν σημάνει συναγερμό. Ναι, θα έπρεπε. Ο συγκεκριμένος άτυχος άνθρωπος βρέθηκε και σε στάση πυγμάχου. Είναι βέβαιο ότι ήταν οτικάκι από τη φωτιά. Η στάση πυγμάχου είναι η στάση άμυνας απέναντι στη φλόγα που έρχεται πάνω. Που δεν την βλέπω τη φλόγα, απλά μου έρχεται ξαφνικά. Μάλιστα. Αυτό το είχαμε, το στοιχείο το είχαμε και από πριν, ότι ήταν ζωντανός. Αλλά το στοιχείο ότι τον είδαν εκτός τρένου και εμένα δεν το είχαμε. Και όχι μόνο, γιατί υπάρχει μαρτυρία και για την. Και για την ατυχή σας που είναι αγνοούμενη ακόμα. Ότι? Ότι την είδαν, ότι ήταν μαζί τους, ότι υπήρχε. Γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν ότι υπήρχε καν. Στην έκθεση Ανούμπης υπάρχει και κάτι άλλο, πρέπει να το πω. Ναι. Υπάρχει μια κάρτα. Είναι μιας αμερικάνικης εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Για κάρτα SIM για tablet ή κάρτα SIM για κινητά τηλέφωνα. Έχει πάνω σηριακό αριθμό. Εμείς διατρέξαμε, δεν νομίζω ότι είχαμε Αμερικάνο υπήκο
τους καταγεγραμμένους νεκρούς. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει παραδοθεί στον κύριο Ανακριτή. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Την έρευνα που κάνουμε εμείς τώρα να βρούμε τον κάτοχο και δεν είναι και εύκολο. Διότι τρέξαμε και είναι, αυτή διανέμεται μόνο στις ΗΠΑ. Δεν μπορεί να την πάρει κάποιος από την Ελλάδα, δηλαδή από άλλη χώρα, ούτε καν στον Καναδά. Είναι κάρτα τηλεπικοινωνιών. Είναι μια μεγάλη εταιρεία. Για όσοι έχουν στην κατοχή τους την έκθεση, μπορούν να τη δουν. Αυτό και αυτό πρέπει να ερευνήσουμε, αν ο άνθρωπος αυτός υπήρχε μέσα στο τρένο. Είναι στους διασωθέντες, είναι στους νεκρούς ή έτσι απλά βρέθηκε μια κάρτα. Μάλιστα. Άλλα στοιχεία, κύριε Κοκοτσάκη? Τι άλλα τώρα εδώ έχετε πει? Τώρα τα είπαμε όλα νομίζω. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε εσείς, τόσο επ' αυτόν όσο και επ' τον προηγουμένο. Ξέχασα να σας πω ότι εμείς έχουμε ακόμα στα υπόψη μας ότι θα ακολουθήσει και η έκθεση του συνεργάτη μας που έχει αναλάβει να ερευνήσει ακριβώς τα ίδια που ερευνά και ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κ. Καρόνης. Δηλαδή δεν το κάνουμε ως αντιπαράθεση. Ναι. Απλά είναι ένα επιστημονικό κείμενο που ερευνά αυτά τα οποία ζητάει ο κ. Ανακριτής για διερεύνηση. Όσο νούπο θα έχουμε και την έκθεση αυτή. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν παίζουν πουθενά τα έλαια σιλικόνης. Δεν μπορούν να παιχτούν. Θέλω να πάμε σε μια διακοπή ως εξής, με ένα ερώτημα. Ένα από τα θέματα στο οποίο είχατε επικεντρωθεί και εσείς και οι άμεσοι επιστημονικά συνεργάτες σας, ο ένας από το Ηνωμένο Βασίλειο και ιδίως ο άλλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κ. Παπαδάκης, ήταν οι καταγραφές βιντεοληπτικά της κίνησης εμπορικής αμαξοστοιχίας. Θυμίζω ότι είχε προβληθεί αυτό, πως λείπαν κάποια καρέ. Εν τέλει άκρη βρήκατε σε όλο αυτό τον άξονα από Θεσσαλονίκη μέχρι τον τόπο του δυστυχήματος? Τι έχει συμβεί με τις κάμερες και τα καταγραφικά υλικά? Κύριε Κοκοτσάκη, πριν μου πείτε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον ερώτημα της Τίνας από τη Θεσσαλονίκη. Λέει, κύριε Κοκοτσάκη, έχετε υπόψη σας, διαβάζοντας την έκθεση Ανούμπης, προχθεσινή έκθεση, που όπως είπατε έχει οριστεί και δικαστικός ως αρμόδια ομάδα, πόσα ανθρώπινα υπολείμματα αδιασταύρωτα βρήκε η Ανούμπης? Το έχετε υπόψη σας, καταγράφετε αυτό? Ναι. Ανθρώπινο οστό το οποίο ταυτοποιήθηκε και ανήκει σε έναν από τους όχι αγνοούμενους αλλά από τα θύματα, αυτό βρέθηκε και βρέθηκαν και κάποια δείγματα οστών τα οποία όμως ταυτοποιήθηκαν και ανήκουν σε ζώα. Δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα. Μάλιστα. Για έλατε λίγο στο βιντεοληπτικό υλικό της πορείας της εμπορικής. Έχουμε... Πρέπει να... Ναι. Ναι, έχουμε εδώ μία λύση αυτού του μυστηρίου? Να μην υπάρχουν, ρε παιδί μου, καρέ, και όπου υπάρχουν καρέ να σταματάνε ως διαμαγεία συγκεκριμένο σημείο στο επίμαχο του τι μπορεί να είχαν εκεί που υποθέτετε εσείς οι πλατφόρμες? Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές σας είναι ενήμεροι γιατί έχετε ασχοληθεί αρκετά, αλλά για αυτούς που πιθανόν μας ακούν πρώτη φορά να πω ότι δεν υπήρξε κανένα βιντεοσκοπημένο υλικό από την κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας και ιδιαίτερα από τον εμπορικό σταθμό της Θεσσαλονίκης μέχρι και το σημείο της σύγκρουσης. Και αυτό είναι ασυνήθιστο γιατί τόσο κάμερες εθνικής οδού όσο και των εμπορικών σταθμών κλπ. Έπρεπε να έχουν κάποιο βίντεο. Τα επίσημα βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν στο σύστημα που υπάρχει στους σταθμούς είχαν επανεγγραφεί διότι αναζητήθηκαν πολύ καθυστερημένα και όχι από την αρχή, και σύμφωνα με τον νόμο κάθε 15 μέρες για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να επανεγγράφονται. Κατόπιν πιέσεων των συγγενών, γιατί όλα έχουν γίνει εδώ με πιέσεις των συγγενών, δεν έχει γίνει αυτεπαγγέλτος τίποτα, οι εταιρείες απάντησαν ότι έχουν σβηστεί. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ανακριτής κατέσχεσε τους πλήρους δίσκους και 15 τον αριθμό για τους σταθμούς από την Θεσσαλονίκη μέχρι και τον Ευαγγελισμό, το σημείο δηλαδή που έγινε η σύγκρουση. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι, είναι γεγραμμένα από εκεί και πέρα ότι υπάρχει και έτσι τα έστειλε σε εργαστήριο του εξωτερικού για να γίνει ανάκτηση. Οι απαντήσεις ήρθαν από το εξωτερικό και ό,τι ήρθε από το εξωτερικό τα έστειλε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αθηνών για να μας πού τι βλέπουν. Από την δική μας την ανάλυση, πλέον στα εργαστήρια του κ. Παπαδάκη στις ΗΠΑ, διαπιστώνουμε το εξής.
Έχουμε 15 σκληρούς δίσκους, οι 14 δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον, διότι προφανώς το υλικό που ανακτήθηκε είναι το πριν, το μετά μάλλον, τη σύγκρουση. Το σημαντικό είναι ότι ήρθε ένα στοιχείο από το εξωτερικό, ότι ένας δίσκος, ο 15ος, και τυχαία, σε εισαγωγικά το τυχαία, του σταθμού της Θεσσαλονίκης είναι σπασμένος. Είναι σπασμένος. Ο σκληρός, μάλιστα. Ο κύριος Παπαδάκης, με την άδειά του το λέω, μου λέει ότι σαν ειδικός, γιατί αυτή τη δουλειά κάνει η εταιρεία του, ένας σκληρός δίσκος για να σπάσει, σπάει μόνο με προσπάθεια εξωτερική. Δηλαδή, μου λέει, καλά βαριοπούλα είχαν, έτσι ακριβώς με το σχολείο. Δεν μπορεί να σπάσει στη δουλειά του πάνω. Άλλο το να πάθει ζημιά και άλλο το να σπάσει. Είναι σπασμένος. Παρόλα αυτά, λέει, ανέκτησαν το υλικό, το κινηματογραφικό, το οποίο είχε πάνω. Προφανώς το ανέκτησαν μετά το 15ήμερο, δηλαδή το πρόσφατο και όχι εκείνο που θέλαμε εμείς στις 28 Οκτώβρου. Αλλά όλα αυτά όμως θα μας το πει η έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελλάς. Το σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν, ότι βρέθηκε ότι οι 14 δεν έχουν τίποτα και ότι ο 15ος του κρίσιμου σταθμού, του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί υποθέτουμε ότι φορτώθηκε, αν φορτώθηκε κάτι, είναι σπασμένος, καταστραμμένος. Μάλιστα. Και όσον αφορά τα... Πάμε τώρα και σε κάτι ακόμη που δεν πολύ ακούστηκε, όμως εσείς καθίσατε, πρέπει να το πω αυτό, ψηφίδα-ψηφίδα και με αντιπαραβολή στην αντιπαραβολή, το εντοπίσατε. Τα ηχητικά, για τα οποία έχει γίνει λόγος μεγάλος, αλλά με λάθος τρόπο κατά τη γνώμη μου, γιατί εσείς βάλατε τη συζήτηση σε σωστή βάση. Τι διαπιστώνετε στα ηχητικά? Ναι, οι εκθέσεις αναφέρουν ότι το βάζουν λάθος, γιατί δεν βλέπουν ότι τα, μεταξύ των δύο ορολογιών, και εγώ δεν είμαι ειδικός, γιατί αυτή την έρευνα την έχει κάνει ο κύριος Παπαδάκης, η διαφορά μεταξύ των ορολογιών είναι φυσιολογική, γιατί τον ορολόγιο είχε ρυθμιστεί λάθος σε σχέση με το άλλο ρολόι. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Δηλαδή δεν ψάχνει κάποιος από αυτή τη διαφορά να βρει αν σταμάτησε το τρένο 11 λεπτά. Από τους μάρτυρες που μας κατέθεσαν, μας δεν προκύπτει ότι σταμάτησαν 11 λεπτά ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή οι μάρτυρες αυτοί, οι τέσσερις που περιγράφουν την κίνησή τους, δεν εντόπισαν κάτι τέτοιο και δεν είχαν και κανένα λόγο να λένε ψέμα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι από τις 23.07 μέχρι τις 23.018, τη στιγμή δηλαδή του δυστυχήματος, η συχνότητα συνομιλιών περιορίζεται στο 0. Κοιτάξτε, να μου πείτε, όλα είναι μαθηματικά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, αναλύοντας όλες τις συνομιλίες του εργαστήριου, είχαμε μία συχνότητα συνομιλιών στο λεπτό, ας υποθέσουμε 15 στο λεπτό, διότι μιλάνε όλοι οι σταθμάρχες μεταξύ τους, οι κλειδούχοι, και το σύστημα συνεχώς είχε συνεχώς συνομιλίες, ασταμάτητα. Ξαφνικά από το 23.07 μέχρι τη στιγμή του δυστυχήματος, πλήρης σιωπή. Στατιστικά, για να συμβεί αυτό, είναι 0,01%. Πώς το καλό γίνεται αυτό και σε αυτή την υπόθεση, είναι όλα τα απίθανα. Δηλαδή από το 23.07, ενώ είχαμε μια φλιαρία συνεχώς, μιλάμε για εκατοντάδες σελίδες συνομιλιών έχουμε σε μια μέρα, για 11 λεπτά, εκείνη τα 11 λεπτά και όχι τα 11 λεπτά που σταμάτησε, αυτοί νομίζαν ότι σταμάτησε, όχι δεν σταμάτησε, έχουμε 11 λεπτά απολύτου σιωπής σιγής ασυρμάτου. Αφωνίας, μάλιστα. Αφωνίας. Εδώ λοιπόν υποθέτουμε εμείς, ολοφάνερα πλέον δεν υποθέτουμε, αλλά είμαστε σίγουροι, ότι τα αρχεία αυτά έχουν εξαφανιστεί. Άρα λέτε δεν είναι αφωνία, αλλά κάποιο χέρι, κάποια τεχνολογία έχει εξαφανίσει, αν όχι συνομιλίες επί 11 λεπτά, μέσα στα 11 λεπτά κάποιες συνομιλίες. 11 λεπτά συνομιλιών. 11 λεπτά έχουν σειραφεί σαν να είναι συνέχεια, αλλά κάτι λείπει. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να μιλάνε συνεχώς και ξαφνικά το κρίσιμο διάστημα να σταματάνε να μιλάνε. Και το μπέρδεμα το κάνανε και στην αρρύθμιση των ηχητικών. Κάνω λάθος? Καλά. Κάνω λάθος? Και στην αρρύθμιση, αλλά αυτό είναι
ας ελπίσουμε ότι η αρρύθμιση είναι ανθρώπινο λάθος. Γιατί δεν γίνεται έτσι και εμένα. Αλλά το σημαντικό, το κρίσιμο είναι ότι λείπουν 11 λεπτά. Το τι έχουν αυτά τα 11 λεπτά, ελπίζομαι η έκθεση, εμείς κάναμε την αναφορά μας στον κύριο Ανακριτή, υποθέτω ότι ο κύριος Ανακριτής έστειλε τις παρατηρήσεις μας. Και το λέω γιατί υπάρχει μια δυσκολία στο να τα κατανοήσουν, ότι να βοηθήσουμε θέλουμε. Ζητήσαμε και τα αντίγραφα και τον σκληροδίζω και όλα να τα στείλουμε εμείς με δικά μας έξοδα στο εξωτερικό, στα δικά μας εργαστήρια και εντάξει, αν δεν τους αρέσουν, θα τα πετάξουν. Αλλά είδατε, πάντα βγαίνει κάτι από αυτά. Άρα, 11 λεπτά να έχει σταματήσει το τρένο δεν σας προκύπτει, αλλά 11 λεπτά να έχουν σταματήσει συνομιλίες που στο λεπτό είναι άπειρες όπως μας λέτε πριν, αυτό σας βγαίνει. Υποθέτω τα 11 λεπτά τα μπερδέψαν αυτοί που βιάστηκαν να ανακοινώσουν κάτι τέτοιο και εμείς έτσι το βλέπαμε στην αρχή, αλλά όταν πήγε στο εργαστήριο και το επήραν καρέ-καρέ όπως το είπατε και σιγά-σιγά το είδαν ότι δεν υπάρχει. Δεν προκύπτει από πουθενά το τρένο σταμάτησε. Απέναντίας προκύπτει ότι το τρένο αύξησε ταχύτητα. Μάλιστα. Ταφνικά. Αυτό που φαίνεται να έχει σταματήσει ή να λείπει είναι οι συνομιλίες αυτών των 11 λεπτών. Λοιπόν. Αυτό είναι, ενώ έχουμε αδιάλειπτη συνομιλία, ξαφνικά έχουμε μια απόλυτη σιγή για 11 λεπτά. Το ρολόι συνεχίζει να μετράει, αλλά λείπει, είναι απόλυτο κενό, απόλυτη ησυχία. Αυτό είναι αδύνατο, δεν μπορεί να συμβεί. Και αφού δεν μπορεί να συμβεί, και ξαφνικά τι συνέπειε σταμάτησε να μιλάει. Κανείς δεν ρώτησε κανέναν τίποτα. Και την ίδια στιγμή, πριν συνομιλία, ακούγαμε τον κλειδούχο να μιλάει ότι είχε δυσκολία στα κλειδιά. Δηλαδή, ενώ υπήρχε ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον στη συζήτηση που αξίζει κανείς από μόνο το εφημερίδιο κείμενο να το διαβάσει, να το ακούσει, να το δει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον στη συζήτησή τους. Μεταξύ τεπνών και ωφελήμων αλλά και πραγματικών προβλημάτων. Επικοινωνούν όλοι με όλους, οι σταθμοί όλοι με όλους. Ξαφνικά όλοι μαζί, χωρίς να υπάρχει με προηγούμενη κάποιος να πει σταματήστε, μιλάτε. Ξαφνικά κόβονται όλα. Και ξαναρχίζουν αμέσως μετά το στήσιμα που όλοι απορούν τι συνέβη και ο ένας ρωτά τον άλλο που ενδιαφέρουν από όλες τις μεριές. Και εκεί να δει κανείς πόση ώρα πέρασε για να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Μάλιστα. Φτάνοντας στο τέλος, κύριε Κοκοτσάκη, από εδώ και στο εξής, τι πρέπει αποθησαυρίζοντας ένα πλούτο στοιχείων, κάτι γνώμη σας να κρατήσουμε και να έχουμε υπόψη μας. Εγώ ελπίζω, εύχομαι και ελπίζω όλο αυτό στον όγκο στοιχείων τα οποία είχε να αξιολογηθούν σωστά από την κυρία Ανάκριση. Και αφού αξιολογηθούν σωστά, υπάρχουν εκκρεμείς έρευνες και πρέπει να γίνουν. Είμαι και εγώ της απόψεως της κυρίας Καρισιανού, άλλωστε είναι και η δική μου συμβουλή, ότι να μην βιαζόμαστε, να φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία. Διότι το κομμάτι πραγματικής διερεύνησης της πυρκαγιάς άρχισε μετά το Γενάρη του 24. Επί ένα χρόνο δεν είχε γίνει καμία έρευνα, γιατί δεν ενδιέφερε κανένα. Αυτό το πράγμα. Το αποδόθησε ο έλαιος υλικών, είχε και μείναμε. Λοιπόν, πρέπει να το ψάξουμε. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αξίζει στη μνήμη αυτών των ανθρώπων να μην μείνει τίποτα κρυφό. Πιστεύω και εύχομαι ότι η ανάκριση θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί όταν δεν υπάρχει καμία απορία για το οτιδήποτε. Λέει εδώ ένας φίλος, κύριε Κοκοτσάκη, λέει πόσο πιθανό είναι παρά τα στοιχεία πια που είναι συντριπτικά το δικαστήριο τελικά να κάνει αποδεκτό ότι όλα οφείλονται στο έλαιος Ηλικόνης. Πόσο πιθανό το βλέπετε πια? Απίθανο. Μπορείτε να σκεφτείτε σε ποια δύσκολη θέση θα έχει οποιοδήποτε ισχυριστή στο δικαστήριο ότι είναι το έλαιος Ηλικόνης. Αν δεν το ζητούμε, εμείς θέλουμε να πάει, να πάει στο δικαστήριο, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η διαδικασία, αλλά περισσότερο έχει η προδιαδικασία που ετοιμάζει τη διαδικασία. Εμείς θέλουμε να πάμε στο δικαστήριο η μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Αν δεν πάει η κατηγορία μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, ακόμα και αν αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι δεν ήταν το έλαιος υλικόνης αλλά ήταν κάτι άλλο, δεν θα έχει συνέπειες επί των κατηγορουμένων. Α, νομικά λέτε τώρα, νομικά. Ακόμη και αν αποδειχτεί μεταφορά επικίνδυνων υλικών, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει στο κατηγορητήριο, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, άλλωστε τελευταία έχει γίνει και τέτοιος νόμος ότι το δικαστήριο δεν μπορεί κατά αυτές τις συνθήκες να αλλάξει το κατηγορητήριο. Αυτό που μετράει δηλαδή τώρα είναι η συλλογή στοιχείων στην προδιαδικασία. Και εκεί είχαμε τις δυσκολίες. Τελευταία όμως βλέπω ότι πάμε με μεγάλη ταχύτητα και με πλούτο. Η έκθεση της Ανούμπης που είναι επειδή αποτελεί και μέσω αποδείξεως σύμφωνα με την ποινική δικονομία, δύσκολα μπορεί να γνωρίσει.
όπως αγνοούνται οι δικές μας. Και τέλος ο φίλος μου ο Κούλης λέει καλημέρα στον κύριο Κοκοτσάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Κοκοτσάκη, λέει, να βρουν τηλεφωνικές συνομιλίες από διαφορετικούς ανθρώπους μετά την τραγωδία αλλά και πριν που είχαν θέσει κλειδιά σχετικά με τις αμαξοστοιχίες και ειδικά τις εμπορικές που να γίνουν φίλο και φτερό πάνω στον πανικό των πρώτων ωρών μετά τη σύγκρουση. Υποθέτω, λέει ο Κούλης, πολλοί άνθρωποι συζήτησαν πολλά πράγματα πιο ανοιχτά. Στην τελική για άλλα εγκλήματα, ακόμη και για πλημελήματα, έχουν γίνει φίλο και φτερό συνομιλίες εμπλεκομένων. Εδώ. Έχει δίκιο ο κόσμος, θα είναι κασίποδο, κύριε Σαχίνη. Έχει δίκιο. Και εμάς περνά από το μυαλό μας, αλλά μένουμε σε αυτά που έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Αυτά τα ηχητικά έχουμε, αυτά διερευνούμε. Σε αυτά που έχουμε όμως, για μετά το δυστύχημα δεν προκύπτει κάτι. Προκύπτουν πλούσιοι διάλογοι με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που λέει ο ακροατής σας δεν προκύπτει. Αντίθετα, προκύπτει το 11 λεπτό της απόλυτης σιωπής. Είναι μέχρι τη στιγμή του τσάφου. Τώρα, κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να κλείσουμε κάπως διαφορετικά. Επειδή πολλοί έχουν αναρωτηθεί αρκετές φορές. 2 χρόνια τώρα ευλαβικά επιμένετε και πρέπει να πω ότι αυτό το κάνετε όχι με κέρδος, με κόστος μάλλον και προσωπικό και δεν εννοώ το οικονομικό. Μέχρι πού θα πάτε? Και αυτό μην το αγνοείτε. Όχι, δεν τα αγνώ. Καθόλου δεν τα αγνώ. Καταλαβαίνω και ξέρω πολύ καλά από πρώτο χέρι τι συμβαίνει και πώς τα παλεύετε, αλλά μέχρι πού είστε αποφασισμένοι να πάτε? Ξέρω ότι δεν έχω σκεφτεί ποτέ να σταματήσω χωρίς να τελειώσει η διαδικασία. Πολλοί κόσμος που θέλει να με βοηθήσει έρχεται και μου λέει πρόσεχε. Δηλαδή, το πρόσεχε τι εννοεί ακριβώς? Να σταματήσω την έρευνα, να βάλω ένα κράνος? Δεν νομίζω ότι. Και εγώ και οι συνεργάτες μου και μόνοι να μείνουμε θα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνοι. Συστοιχίζονται συνέχεια άνθρωποι κοντά μας για να μας βοηθήσουν και αυτό είναι το ευχάριστο. Και τέλος η ερώτηση από τη φίλη τη Ματίνα, σας τη μεταφέρω. Κύριε Κοκοτσάκη, λέει, σε αυτά τα 2 χρόνια ψάχνοντας, ερευνώντας, υπάρχει κάτι που σας έχει σοκάρει απροσδόκητα ενώ το θεωρούσατε δεδομένο? Το έχω πει πολλές φορές. Πλούσια είναι η εμπειρία μου και η ερευνητική αλλά και η επί του πεδίου. Αλλά εμείς που διερευνούμε τον θάνατο αυτών των ανθρώπων είναι πολύ ψυχολογικά σκληρό να ζεις με τη μέθοδο της αποδείξεως δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το θάνατο, ο οποίος εύχομαι και να μην μ' ακούνε οι ενδιαφερόμενοι άνθρωποι. Ήταν πολύ σκληρός και άδικος, γιατί μπορεί να είναι κλάσμα, είναι δευτερόλεπτα, αλλά η φωτιά σε κάνει να το ζεις, δεν είναι η σφαίρα, καταλάβατε? Και αυτό είναι που με σόκαρε, γιατί έλεγα ότι τα είχα ζήσει όλα, αλλά δεν τα είχα ζήσει όλα. Εδώ τα ζω τώρα. Κύριε Κοκοτσάκη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.